Επιστρέψαμε στο στούντιο. Είναι μαζί μας ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χάρης Γεωργιάδης. Καλώς ορίσατε στο ΜΑΦΑ. Ευχαριστώ πολύ. Και να μας επιτρέψετε να σας συγχαρούμε για τον επαναδιορισμό σας στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε από την ημέρα της ανακοίνωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Αφήσαμε εκτός της δημόσιας συζήτησης την οικονομική πτυχή της κρίσης, όπως την ονομάζουμε στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μίλησα μαζί σας για αυτό το θέμα και θα ήθελα, Υπουργέ, να μας πείτε αν υπάρχουν οι όποιες επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία ή στο περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η κυπριακή οικονομία. Χωρίς να υποτιμούμε την πολιτική σημασία των τουρκικών κινήσεων, δεν θα ήθελα από την άλλη να μεγιστοποιήσουμε το γεγονός σε τέτοιο βαθμό που να μιλάμε για αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Η Κύπρος ήταν και παραμένει ένας σταθερός, ασφαλής και ελκυστικός προορισμός τόσο για τον τουρισμό όσο και για τις ξένες επενδύσεις που γίνονται στην χώρα μας όσο και για την δραστηριοποίηση του τομέα των διεθνών χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών. Δεν υπάρχει τίποτα που να μεταβάλει αυτό το πολύ σημαντικό δεδομένο για την χώρα μας, που είναι, επαναλαμβάνω, χώρα ασφάλειας, σταθερότητας και θετικής προοπτικής σε σχέση με όλες τις με όλους τους βασικούς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας μας, σε σχέση με την οικονομική μας προοπτική. Ούτε ο τουρισμός επηρεάζεται, ούτε οι επενδύσεις, ούτε η ναυτιλία, ούτε οι υπηρεσίες. Και θα ήμουν, με όλο τον σεβασμό και προς την εμπειρία του Γιώργου του Κασκάνη, δεν θα επαναλάμβανα τα περί πολεμικών. Το εξήγησε, όχι με στρατιωτικά μέσα, αλλά ότι μπήκε σε ένα παιχνίδι. Και το κατανοώ. Και δεν, γι' αυτό έλεγα και εγώ ότι δεν θέλω να, να υποβαθμίσω από τη μια την σημασία των τουρκικών προκλητικών κινήσεων που επιβάλλουν πράγματι και διπλωματική εγρήγορση και προσοχή εκ μέρους μας, μην όμως παρασυρθούμε εμείς ήδη και να δημιουργήσουμε την εικόνα ότι η Κύπρος βρίσκεται πλέον σε πολεμική ζώνη με κανένα τρόπο και δεν έχει αποτυπωθεί κάτι τέτοιο ευτυχώς διεθνώς. Ούτε και πρέπει μόνοι μας να δώσουμε μια εντύπωση τέτοια που δεν συνάδει κιόλας με την πραγματικότητα. Αλλά εστιάζοντας ειδικότερα ακόμη στην ενεργειακή οικονομική προοπτική, ούτε και εδώ θέλω να δοθεί ή να δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα, επειδή μόλις προχθές είχαμε την δεύτερη επιβεβαίωση κοιτάσματος και μάλιστα χωρίς να αποδεχόμαστε καμιά από τις τουρκικές αμφισβητήσεις. Δεν σημαίνει ότι οι τουρκικές αμφισβητήσεις εκεί που εκφράζονται ότι στέκουν, ότι είναι, ότι έχουν βάση. Εντάξει, έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο αυτές τις μέρες. Βέβαιως, αλλά το σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι το δεύτερο κοίτασμα ευρίσκεται σε μια περιοχή της αποκλειστικής μας οικονομικής ζώνης που ούτε καν αμφισβητείται από την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι βάσιμες οι αμφισβητήσεις σε άλλες περιοχές της οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Συνεπώς είχαμε μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη το τελευταίο διάστημα, όχι εκεί στο τεμάχιο 3 που έχει κάνει την απαράδεκτη και την προκλητική παρέμβαση της η Τουρκία, που παρεμπόδισε πράγματι μια διερευνητική γεωτρήση σε εκείνη την γωνιά της Κυπριακής ΑΟΣ. Είχαμε όμως προχθές μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, το δεύτερο επιβεβαιωμένο κοίτασμα στην κυπριακή οικονομική ζώνη και μάλιστα, εκ μέρους εταιριών που δεν είναι παρά πολύ πολύ υπολογίσιμοι παίκτες στην
στο διεθνές ενεργειακό σκηνικό. Mm-hmm. Συνεπώς αυτή είναι η θετική εξέλιξη με την θετική οικονομική σημασία, χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε έσοδα αύριο, σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι το τελευταίο μου, τελευταία παράμετρο στην οποία θα ήθελα να τονίσω. Ποτέ δεν έχουμε, αγαπητέ κύριε Κιμήτρη, ποτέ δεν έχουμε εναποθέσει ελπίδες σε σχέση με τον οικονομικό μας σχεδιασμό. Ποτέ δεν έχουμε βασιστεί στην ενεργειακή προοπτική. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική προοπτική, την οποία η κυβέρνηση με προσεκτικά βήματα προσεγγίζει. Είναι όμως μια η επιβεβαίωση των οικονομικών προοπτικών. Έχει ένα πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν είναι ένας σχεδιασμός των επόμενων 2-3 χρόνων. Είναι ένας σχεδιασμός δεκαετιών, και γεγονός παραμένει ότι κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε την θετική οικονομική προοπτική της χώρας μας, χωρίς να συνυπολογίζουμε καθόλου την έναρξη της ροής εσόδων, όσο και αν θα είναι αυτή η μελλοντική ροή εσόδων σημαντική όταν έρθει. Απλά, Υπουργέ, να πω ότι όσο μιλούσατε εσείς, παρακολουθούσαμε και κάποιες από τις αφήξεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πέρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Μπορεί να παραστεί ανάγκη, κύριε Γεωργιάδη, να διακόψουμε, να ακούσουμε δηλώσεις. Ναι, βεβαίως, αν ασφαλώς είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θέλω να σας καταθέσω ένα προσωπικό προβληματισμό. Αν επιθυμείτε να το σχολιάσετε, καλώς. Αν όχι, μου λέτε, Αντρέα, πάμε παρακάτω. Έχει να κάνει με το διορισμό στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνήθως όταν βλέπουμε να γίνονται εκλογές και σε ευρωπαϊκά κράτη, η πρώτη μας αγωνία είναι ποιος θα είναι ο αρχηγός του κράτους και αμέσως μετά ποιος θα λάβει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών. Στη δική μας περίπτωση, ο Χάρης Γεωργιάδης όχι μόνο έλαβε το χαρτοφυλάκιο, αλλά επαναδιορίστηκε σε αυτό. Δηλαδή, αυτό τι δείχνει? Ήταν καλός ο Χάρης, έκανε καλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά, με την ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν φάνηκε να είναι ο κερδισμένος. Νιώθετε ότι μπορούσατε να κάνετε διαφορετικό χειρισμό εκείνες τις μέρες πριν από τον διορισμό του νέου Υπουργικού Συμβουλίου? Μα με κανένα τρόπο δεν προσεγγίζω και κανείς δεν πρέπει να προσεγγίζει την συμμετοχή του σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο με το κριτήριο του προσωπικού κέρδους. Δεν είπα αυτό. Το χειρισμό, θυγώ, Υπουργέ. Συνεπώς, με τέτοια λογική. Και σκεφτόσασταν το προσωπικό κέρδος, δεν θα αναλαμβάνετε μετά το κούρεμα, γιατί σας ήταν στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν το είπαμε αυτό. Κοιτάξτε, είπα, αν ο Χάρης ο Γεωργιάδης μπορούσε να χειριστεί αγιώς εκείνες τις μέρες. Εγώ με ευθύτητα, και μπορώ να το πω και δημοσίως, το έχω ξαναπεί δημοσίως, με ευθύτητα ζήτησα από τον Πρόεδρο και κουβέντιασα με τον Πρόεδρο και έχω μια σχέση που μου επιτρέπει να μιλώ με άνεση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχα εισηγηθεί και ζητήσει να αλλάξω το χαρτοφυλάκιο. Και μάλιστα 2-3. Εμείς μάθαμε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών. 2-3 υπουργεία. Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα τώρα που έκλεισε, που έκλεισε το κυβερνητικό σχήμα. 2-3 υπουργεία συζήτησα ως τομείς στους οποίους θα μπορούσα να προσφέρω συνεχίζοντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι ούτε οι προσωπικές επιθυμίες, ούτε προσεγγίσεις συναισθηματικές και κυρίως όχι αυτό που μου έχετε πει. Όχι μια προσέγγιση τι βολεύει προσωπικά, πολιτικά, που θα κερδίσω εγώ περισσότερα. Πάντως εγώ, και είμαι βέβαιος κανένας υπουργός, δεν είναι με τέτοιο κριτήριο που αντικρίζει τη συμμετοχή του σε ένα υπουργικό συμβούλιο. Για μένα ήταν και παραμένει το κριτήριο της ευθύνης, μιας πολύ μεγάλης ευθύνης, την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μου ανέθεσε ξανά στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί χρειάζονταν οι υπηρεσίες μου, εκεί θα ήμουν χρήσιμος. Συνεπώς, από την στιγμή που, παρά την δική μου επιθυμία την αρχική, την οποία με ειλικρίνεια, με ευθύτητα εξέφρασα, από τη στιγμή που εκεί χρειάζονταν οι υπηρεσίες μου, στο Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς δεύτερη σκέψη, συνεχίζω έχοντας επίγνωση, και το λέω ξανά, επειδή δεν θέλω με κανένα τρόπο να περάσει αυτή η εντύπωση. Δεν είναι ζήτημα κέρδους ή ζημιάς, είναι ζήτημα ευθύνης. Όλοι οι υπουργοί με αυτή την προσέγγιση, θεωρώ, αναλαμβάνουν
ή έχουν επιτελέσει ή ξεκινούν τώρα την αποστολή τους, και χωρίς αμφιβολία η ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών ήταν και παραμένει μεγάλη, συνεπώς όλα τα άλλα φεύγουν και παραμένω προσιλωμένος σε αυτή τη δύσκολη ομολογουμένως αποστολή που ξανά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μου έχει εμπιστευτεί. Και πάνω σε αυτό το θέμα διάβαζα τη συνέντευξή σας στην Καθημερινή της Κυριακής. Σας ετέθη το ερώτημα ότι ο Χάρης δεν ήθελε το Υπουργείο Οικονομικών γιατί κάτι έρχεται στο συνεργατισμό, και λέτε αυτό με πείσμωσε, με θύμωσε, γιατί κάποιοι που δεν έχουν τσαλακωθεί λένε αυτά τα πράγματα για μένα. Αυτοί κάποιοι μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιοι είναι, όχι, από ποιους κύκλους προέρχονται. Εσείς ίσως ξέρετε καλύτερα. Επειδή μέσω της δημοσιογραφικής οδού είχαν εκφραστεί τέτοιες απόψεις ότι θέλω να φεύγω επειδή έρχονται δυσκολίες. Καλά. Πότε ανέλαβα καλά η απάντηση. Δηλαδή τότε που αναλάμβανα τα πράγματα ήταν εύκολα και οι δυσκολίες έρχονται τώρα. Δεν θέλω, ξέρετε, δεν θέλω να φανεί ότι μιλώ με τρόπο έτσι εγωιστικό, αλαζονικό, ούτε με έπαρση, ούτε, αλλά για το όνομα του Θεού. Αν συγκρίνουμε την κατάσταση πριν από 5 χρόνια, όταν και πάλι ο πρόεδρος Αναστασιάδης μου ζήτησε να αναλάβω, να πάω στο Υπουργείο των Οικονομικών, σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, τα πράγματα είναι ασύγκριτα καλύτερα. Δεν σημαίνει, και αυτό να το τονίσω, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Πάντοτε θα υπάρχουν δυσκολίες. Και ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν. Και ανοιχτά ζητήματα και δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Δύσκολες θα είναι οι αποφάσεις, ακόμη και όταν η οικονομία πάει καλύτερα. Και όταν ακόμη και όταν η οικονομία. Και αρχίσουν να έρχονται τα αιτήματα και πρέπει βεβαίως, να πει όχι ένας υπουργός. Μα βεβαίως και αυτή είναι δύσκολη. Είναι και αυτή μια πτυχή της πολιτικής δυσκολίας της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών ειδικότερα, την οποία δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνεχίσω να διαχειρίζουμε. Έχουμε και ανοιχτά μέτωπα, δηλαδή πέραν από τις αναπόφευκτες πολιτικές δυσκολίες του Υπουργείου Οικονομικών, είναι από αυτή την άποψη και με την εμπειρία των 5 χρόνων που έχω, είναι κάπως άχαρος ο ρόλος του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργού Οικονομικών. Μας το είπατε και την προηγούμενη φορά, υπάρχουν 10 υπουργεία που ξοδεύουν και ένα που ελέγχει και μαζεύει. Βεβαίως. Παρόλα αυτά, ξέρετε, είναι και ένα ζήτημα πώς προδιαγράφει ο κάθε ένας την συμμετοχή του στα κοινά και στην πολιτική. Εγώ νιώθω πως αν υπάρχει ρόλος και λόγος να βρίσκουμε στην πολιτική, δεν είναι για τα εύκολα, και πάλι χωρίς να θέλω να ακουστώ ότι μιλώ με έπαρση ή με αλαζονία, για τα δύσκολα πρέπει να είμαστε στην πολιτική, ξέροντας ή έχοντας επίγνωση ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιοι συμπολίτες μας είναι πολύ πιο μεγάλες από τις όποιες πολιτικές δυσκολίες εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε. Συνεπώς, αν αυτό ξέρουμε, αν ξέρουμε ότι ο τόπος μας έχει ανάγκη προώθησης δύσκολων αποφάσεων, έχει ανάγκη διατήρησης μιας σταθερής γραμμής σε σχέση με την οικονομική διαχείριση, αν κάποιος κατανοεί ότι έχουμε ακόμη δρόμο να καλύψουμε για να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο του συνόλου των συμπολιτών μας εκεί που πρέπει, όλα τα άλλα μπαίνουν στο περιθώριο και επικεντρώνεσαι στην αποστολή. Πάνω σε αυτά τα θέματα, κύριε Γεωργιάδη, είδαμε τις τελευταίες μέρες να συμβαίνει κάτι στο συνεργατισμό. Ναι. Απολύσεις προσωπικού, γιατί έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μετά ένα είδος ακύρωσης της απόφασης, και διερωτάται κανείς, το να έχω μη εξυπηρετούμενο δάνειο και να εργάζομαι στο συνεργατισμό είναι λόγος απόλυσης ή το να έχω και στρατηγικά να μην το αποπληρώνω? Έχετε κάποια ενημέρωση εσείς? Κοιτάξτε, έχω ενημερωθεί εκ των υστέρων. Δεν είναι βεβαίως απόφαση της κυβέρνησης ή του Υπουργείου Οικονομικών. Όχι, είναι το κράτος. Ούτε πότε θα προσληφθεί κάποιος, ούτε πότε θα απολυθεί κάποιος από μια τράπεζα στην οποία το κράτος είναι μέτοχος. Και υπάρχει ξεκάθαρη οριοθέτηση του ρόλου
του μετόχου από τις λειτουργικές επιχειρησιακές αποφάσεις μιας τράπεζας. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση όμως μιας τράπεζας επηρεάζει. Αν με ρωτάτε να κάνω ένα σχολιασμό αυτού του ζητήματος, ασφαλώς δεν είναι λόγος απόλυσης και είμαι βέβαιος πως δεν είναι λόγος απόλυσης η ύπαρξη ενός δανείου που είναι μη εξυπηρετούμενο. Αλλά αναμένω ή θα ανέμενα ότι αυτό το μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ειδικά αν ανήκει σε τραπεζικό υπάλληλο, τουλάχιστον θα έχει τύχη αναδιάρθρωσης, θα έχει γίνει μια συνεννόηση, ούτως ώστε έστω με την κατάταξη του σε εκείνη την κατηγορία των δανείων, που είναι πολλά δάνεια που είναι σε αυτή την κατηγορία, τουλάχιστον να υπάρχει μια διαχείριση. Δεν θα ήταν καθόλου καλή εικόνα, για παράδειγμα, φανταστείτε, να πιέζεις το δάνειο, λοιπόν, να είναι σωστό στις υποχρεώσεις του. Οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, οι τραπεζικοί να πιέζουν τους πελάτες. Να συνεργαστούν, να έρθουν κοντά, να κάνουν μια διευθέτηση, να βρεθεί μια λύση, μια ρύθμιση για το δάνειο. Και εκείνος ο ίδιος ο υπάλληλος που πιέζει τον πελάτη, εκείνος ο ίδιος ο υπάλληλος όχι μόνο να έχει καθυστερήσεις ή μη εξυπηρετούμενο δάνειο, να μην ανταποκρίνεται καν σε παρενέσεις, καλέσματα. Είναι αυτές οι περιπτώσεις, γι' αυτό δεν βγήκαν. Δεν ούτε γνωρίζω, ούτε σχολιάζω, ούτε ξέρω περίπτωση με περίπτωση. Αλλά, για παράδειγμα, αν είναι όπως σας έχω πει. Αν είναι τέτοια περίπτωση, κανείς δεν θα πει. Δεν θα ήταν μια κοινωνική πρόκληση. Δηλαδή τον κόσμο να τον πιέζουμε, τον πελάτη της τράπεζας να τον πιέζουμε, και αναπόφευκτα πρέπει να υπάρξει και πίεση. Αλλά εμείς ήδη να... Κάνω τα στραβά μάτια. Εγώ συμφωνώ πάνω σε αυτό, Υπουργέ. Είναι το θέμα ειδικών περιπτώσεων. Απλά βγάζει μια εικόνα προς τα έξω τώρα όλο αυτό για το σύγχρονο. Δεν ξέρω τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης, αλλά εγώ θα ανέμενα ότι η τραπεζική υπάλληλη σε οποιαδήποτε τράπεζα, πρώτοι από όλους θα προσπαθούν να είναι συνεπείς προς τις δανειακές. Εγώ σας λέω, μπορεί να είναι μια ειδική περίπτωση, δηλαδή έχασε τη δουλειά, για παράδειγμα, η σύζυγος και αναγκάζεται να υπάρξει και το πρόβλημα. Υπάρχουν κανόνες αναδιάρθρωσης, οι οποίες είναι και δεσμευτικές σε μια τέτοια περίπτωση, όταν τεκμηριωμένα το οικογενειακό εισόδημα μειωθεί, όταν ο σύζυγος ή η σύζυγος ενός τραπεζικού έστω υπαλλήλου χάσει τη δουλειά του και μειωθεί το οικογενειακό εισόδημα, υπάρχει υποχρέωση, όχι ευχέρεια, υποχρέωση αναδιάρθρωσης που να λαμβάνει υπόψη αυτή την, αναπόφευκτη μεταβολή των δεδομένων. Mm-hmm. Και σίγουρα δεν θα ήταν λόγος λήψης μέτρων το γεγονός ότι έχει μειωθεί, επειδή έχασε τη δουλειά του, στο δικό σας παράδειγμα, ένα μέλος της οικογένειας. Συνεπώς δεν είμαι σε θέση, το λέω ξανά, να σχολιάσω. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, Υπουργέ, σε σχέση με το συνεργασμό. Ούτε και έχω, και αντιλαμβάνομαι, δεν έχουν καν δημοσιοποιηθεί τέτοια δεδομένα, ούτε θα έπρεπε. Όχι, απλά επειδή βγήκε το όλο προς τα έξω και ως εικόνα ο τρόπος που επικοινωνήθηκε δημιουργήσε αυτές τις απορίες, προσπαθήσαμε και εμείς να δώσουμε κάποιες. Εγώ θα ήλπιζα, και ελπίζω να βρεθεί μια λύση, κανείς να μην χάσει τη δουλειά του, αλλά ούτε και απ' την άλλη, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τους πελάτες της τράπεζας, είτε είναι οι καταθέτες, είτε είναι οι συνεπείς δανειολήπτες, είτε αυτοί που πιέζονται και προσπαθούν έστω στα πλαίσια μιας αναδιάρθρωσης να ανταποκριθούν, ότι όλοι με τον ίδιο τρόπο θα προσεγγίζουν το ζήτημα. Είδαμε προεκλογικά μια έντονη ψιθυρολογία για το συνεργατισμό. Έχει επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό, κατά την άποψή σας, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη προς το συνεργατισμό, που να δημιουργεί προβλήματα δυσεπίλητα, ή είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση? Κοιτάξτε, κατά κάποιο τρόπο και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή έχει, δεν μπορώ να... Από τη στιγμή που είδες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ένιωσε την ανάγκη να παρέμβει, να αναδείξει το ζήτημα, για να συγκρατηθούμε όλοι από κινήσεις που
προκαλούν αχρίαστη αποσταθεροποίηση στο τραπεζικό μας σύστημα. Προφανώς έχει υπάρξει ζήτημα. Προφανώς έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη. Δεν παίζει κανείς με την εμπιστοσύνη προς το τραπεζικό σύστημα. Οφείλουμε να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα, το οποίο κυρίως, πρέπει να σας πω, τη χάνει παρακολούθησης και διαχείρισης από εποπτικές αρχές, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Ήσασταν και Βρυξέλλες τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε κάποια νεότερα από εκεί. Όχι, δεν συζητήθηκε βεβαίως είτε αυτό είτε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορούσε ειδικά την Κύπρο στη σύνοδο του Eurogroup, που ήταν η τακτική σύνοδος του Eurogroup. Άρα βεβαίως και υπήρξε ένα ζήτημα. Έχουν κάπως ηρεμήσει τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω πως δεν προκύπτει ζήτημα κλονισμού εμπιστοσύνης. Από την άλλη, βεβαίως και υπάρχουν τρόποι διαχείρισης και να το πω ευθέως. Να το πω ευθέως επειδή εκεί είναι η ανησυχία του κόσμου. Δεν θα χάσει ο κόσμος τις καταθέσεις του. Ειδικά στη συνεργατική τράπεζα, επιτέλους, από όλες τις τράπεζες. Μια τράπεζα που δεν έχει καν μεγάλες ξένες καταθέσεις, διεθνείς τραπεζικές υπηρεσίες, international business κλπ. Να είναι δηλαδή, να έχει αυτά τα μεγάλα ανοίγματα, βεβαίως και δεν θα χάσει κόσμο στις καταθέσεις του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν πράγματα, δεν θα ληφθούν αποφάσεις είτε σε εποπτικό επίπεδο είτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο που θα είναι και, πώς να το πω, ριζοσπαστικές αποφάσεις προς μια θετική, θεωρώ, κατεύθυνση της οριστικής επαναφοράς της εμπιστοσύνης και προεκτείνοντας αυτό και περαιτέρω καθοριστικών κινήσεων σε σχέση με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σε αυτό, Υπουργέ, ριζοσπαστικές αποφάσεις. Όχι. Όχι, δεν μπορούμε ακόμη. Σε χρονικό ορίζοντα. Δεν είναι ορίζοντας ετών. Δεν είναι ορίζοντας ετών. Αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο θα γίνει αύριο. Εντός του 18. Ναι, πέστε εντός του 18. Μπορούμε να το προσδιορίσουμε σε κινήσεις που θα γίνουν εντός του 18. Που θα αφορούν στο πώς ανακτάται η εμπιστοσύνη στο συνεργασμό. Όχι. Μια πτυχή θα είναι αυτή. Και γενικότερα η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όχι μόνο για το συνεργασμό. Βεβαίως, επειδή να επαναλάβω κάτι που έχω ξαναπεί. Έχουμε πλέον την οικονομική επάρκεια ως κράτος να κάνουμε κινήσεις, να κάνουμε πράγματα. Πρέπει να είναι τα συστατικά στοιχεία στην θέση τους, τα κομματάκια στο παζόλ πρέπει να είναι όλα στην θέση τους. Μπήκαν, Υπουργέ. Μπαίνουν. Διαμορφώνονται σιγά σιγά τα δεδομένα και οι συνθήκες, τόσο σε σχέση με τα τραπεζικά δεδομένα. Για παράδειγμα, το ύψος των προβλέψεων και το ύψος των κεφαλαίων. Δεν είναι εκεί που ήταν πριν 3 χρόνια. Έχουν σαφώς βελτιωθεί τα δεδομένα. Για να μπούμε στο διατάφτα. Πρέπει να προσδιορίσουμε και να εξασφαλίσουμε και τις σχετικές εγκρίσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές κινήσεων που θα μας επιτρέψουν να πραγματοποιήσουμε ακόμη κάποια καθοριστικά βήματα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης αυτού του κατάλοιπου προβλήματος των παλιών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εμείς και δηλαδή κάνοντας, έχουμε το σχεδιασμό και είμαστε έχουμε, έτοιμοι. Κοιτάξτε, δεν είναι κλειστό σχεδιασμό. Επικαιροποιείται. Βεβαίως. Είναι και λέω ξανά, αναφέρομαι ξανά σε κάτι που και προεκλογικά αναφέρθηκε από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Υπάρχει εδώ και καιρό. Γίνονται σχεδιασμοί. Μαζί μιλήσαμε για το σχέδιο εστίας. Ναι, βεβαίως. Άρα υπάρχουν, γίνονται σχεδιασμοί. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ανακοινώσιμο, οριστικό. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι εύκολο και που θα δώσει γρήγορες λύσεις. Με κανένα τρόπο, και αυτό θα το πω, με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί εντύπωση σε δανειολήπτες ότι, ωραία, ετοιμάζεται το κράτος και θα έρθει να αναλάβει το ίδιο την ευθύνη. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, δεν θα γίνουν. Μην νομίσει ο κόσμος. Δεν αναλαμβάνει ο φορολογούμενος. Μην νομίσει ο κόσμος ότι θα έρθει έτσι απλά ο φορολογούμενος, επειδή όταν λέμε κράτος, πάντοτε να ξέρουμε ότι αναφερόμαστε στο φορολογούμενο. Δεν θα έρθει έτσι απλά ο φορολογούμενος
να αναλάβει να εξοφλήσει τα δάνεια μας. Κάθε σχέδιο θα έχει κριτήρια, θα έχει προϋποθέσεις και βασική προϋπόθεση πάντοτε θα είναι η ανάληψη ευθύνης από τον ίδιο τον δανειολήπτη. Συνεπώς, μην δημιουργηθούν προσδοκίες επειδή άκουα και διάφορα, έτσι, να λέγονται με κάποια ευκολία, προεκλογικά. Που τα έχουμε ξανασυζητήσει. Που τα έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν εξαφανίζονται. Επειδή μιλήσατε για σχέδια, υπουργεία και κριτήρια. Άρα, συνοψίζω. Γίνονται σχεδιασμοί. Πρώτα απ' όλα εμπλέκονται και ευρωπαϊκές αρχές, άρα δεν είναι έτσι απλά σε μένα να πω τι θα γίνει. Λειτουργούμε σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, ειδικά στον τομέα των τραπεζικών. Και πότε αρχίζουμε να θέτουμε σε εφαρμογή? Αυτό που σας έχω πει, δηλαδή δεν είναι ούτε αύριο, ούτε σε 3 χρόνια. Είναι μια επιδίωξη κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς να πραγματοποιήσουμε αυτά τα επόμενα σημαντικά καθοριστικά βήματα. Ο τρόπος διαχείρισης θα είναι ένας ή θα υπάρχουν, επειδή είπατε για σχέδια, δηλαδή θα είναι ένας φορέας, θα είναι κάτι άλλο, δεν έχει νόημα να απαντώ αποσπασματικά σε σχέση, με ένα σχεδιασμό που δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκές αρχές, μπορεί να αλλάξει. Και άρα το να λέμε κάτι και να αλλάζει και να πρέπει μετά να... Ο σκοπός είναι από την μια να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση και οριστική, θα έλεγα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό μας σύστημα. Να μην έχουμε φαινόμενα μέσα από την διαρροή φημολογίας, ανεύθυνης φημολογίας. Από την άλλη, οι δανειολήπτες αναλαμβάνουν την ευθύνη και όχι ο φορολογούμενος. Άρα το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι επίσης εξίσου αξιόπιστες κινήσεις που θα διευκολύνουν τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με κινήσεις, επαναλαμβάνω, που θα βασίζονται σε κριτήρια, θα εξασφαλίζουν την έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών και χωρίς να σημαίνει ότι θα έρθει το κράτος να κόψει μια επιταγή για να εξοφλήσει τα δάνεια των συμπολιτών μας. Υπουργέ, αν μπορείτε, στο πολύ λίγο χρόνο μας απομένει, γιατί διάβασα συνεντεύξεις σας, λέτε έρχονται συγχωνεύσεις τραπεζών. Έρχονται αλλαγές. Αλλαγές. Αυτό να το καταλάβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα δεδομένα σε σχέση με τις τράπεζες άλλαξαν και θα αλλάξουν. Έχουμε εδώ και μια διετία, λειτουργούμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Αυτό δεν είναι μια επικεφαλίδα. Έχει ουσία, έχει περιεχόμενο. Γίνονται πολύ πιο απαιτητικές οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις. Υπάρχει πίεση. Αυτή η πίεση είναι προς όφελος των πελατών, των καταθετών, των δανειοληπτών, του συνόλου δηλαδή όσων συναλλάσσονται με το τραπεζικό σύστημα, επειδή αποσκοπούν στην δημιουργία ενός πολύ πιο υγιούς τραπεζικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το περιβάλλον λειτουργεί και το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, το απαιτητικό, και οι απαιτήσεις είναι θετικές, επειδή είναι αυτές που θα διασφαλίσουν πως ούτε στην Κύπρο ούτε πουθενά αλλού στην Ευρώπη θα αντιμετωπιστούν ξανά τα φαινόμενα που αντιμετωπίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, του 2013 στην Κύπρο, την ίδια περίοδο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συνεπώς αυτές οι κινήσεις ήδη είναι ενώπιον μας. Ήδη γίνονται αλλαγές και μίλησα για παράδειγμα, για συγχωνεύσεις. Εγώ το θεωρώ δεδομένο πως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υπάρξει μια τάση συγχωνεύσεων του τραπεζικού συστήματος. Μπορεί να το δούμε και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο το θεωρώ δεδομένο και έχει ξεκινήσει να γίνεται. Έχει ξεκινήσει να γίνεται και στην Κύπρο. Έχουν υπάρξει πρώτες συγχωνεύσεις και καθόλου δεν θα απέκλεια
Δεν είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης. Mm-hmm. Είναι ζήτημα εκ των πραγμάτων. Θα προκύψουν και συγχωνεύσεις και αλλαγές και ονόματα θα αλλάξουν και τράπεζες πιθανώς να συγχωνευτούν, όπως ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται. Να γίνονται συνεπώς να είμαστε έτοιμοι για αυτές τις αλλαγές, αλλά να μην τις φοβούμαστε απ' την άλλη, κύριε Δημήτρη, επειδή αυτές οι αλλαγές είναι αυτές που θα δημιουργήσουν ένα πολύ πιο στέρεο, υγιές υπόβαθρο για το τραπεζικό σύστημα. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη, και ξανά συγχαρητήρια για τον επαναδιορισμό σας στο Απαιτητικό Υπουργείο Οικονομικών. Καλή συνέχεια.